διπλωματία είναι πιο πολύπλοκη από όπως θέλει ο κύριος Αποστόλου την εμφανίσει. Σημασία έχει ότι επετεύχθη αυτό το οποίο έλεγε η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά. Σημασία έχει ότι σηκώσατε ένα θέμα τόσο ψηλά που ουσιαστικά. Δηλαδή, τι επετεύχθη, κύριε Σαλμά. Το βέτο που δεν είναι η εισδοχή της σε ποιο φάγιο. Δηλαδή εσείς ήσασταν υπέρ του βέτο. Κάτσε μισό λεπτό κύριε Σαλμά, διότι δεν μπερδεύω τα πράγματα. Όχι, όχι. Διπλωματία δεν μπορώ να σας κάνω στην τηλεόραση τόσο εύκολο όσο θέλετε. Α, γι' αυτό σας είπα και εγώ. Άρα εσείς αυτά που είπα εγώ ότι υπογείως όλη τη διαδικασία την υπηρετήσατε. Να πάρουν τα πάντα και πάμε στον κύριο Υπάρχει, μην μπερδεύετε το πριν την υπογραφή της συμφωνίας και την διαχείριση και την διπλωματία της χώρας μας μετά την υπογραφή της συμφωνίας που κάνατε εσείς. Και παίρνετε και την πολιτική ευθύνη που το κάνατε. Σας ξαναλέω λοιπόν ότι όταν κλείνουν οι πόρτες της διπλωματίας και έχεις αποτέλεσμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι τόσο εύκολο μετά κάποιος να έρχεται αυτό. Προσέξτε, να το μην εφαρμόζετε τέτοιες τακτικές, διότι λοιπόν, θα έχουμε πολλά προβλήματα. Εσύ.